Ωραία. Δεν ήξερα ότι είστε και καλλιτέχνες. Δύσκολο. Υπάρχει ακόμα ένας χώρος. Κάντε ένα βήμα λίγο εκεί ακριβώς. Θα σας ζητήσω σε λίγο να κοιτάξετε σε αυτό το σημείο. Ζητώ σε εσάς και σε όσους από τους φίλους μας παίζουν αυτή τη στιγμή. Θα κοιτάξετε σε αυτό το σημείο και θέλω να φανταστείτε ότι μία λέξη θα εμφανιστεί. Γιατί σε αυτό το σημείο, στην πίσω μεριά, στο δικό μου πίνακα, έχω γράψει και εγώ μία λέξη. Στο δικό μου πίνακα, στην πίσω μεριά, έχω γράψει και εγώ μία λέξη. Αυτό λοιπόν που θέλω να κάνετε όταν σας ζητήσω είναι να κοιτάξετε εδώ και να αφήσετε μία λέξη να σχηματιστεί. Το πρώτο γράμμα, το δεύτερο γράμμα, το τρίτο, μέχρι το τέλος. Μία λέξη να σχηματιστεί. Μία λέξη που ίσως σημαίνει κάτι για εσάς. Δεν ξέρω τίποτα για εσάς, είναι σήμερα η πρώτη μέρα που συναντιόμαστε. Μία τυχαία λέξη που μου έρχεται στο μυαλό μια δεδομένη που... χρονική στιγμή. Ωραία. Όταν κοιτάξετε εδώ, να φανταστείτε μία λέξη. Ωραία. Είναι κατανοητό? Απολύτως. Σας παρακαλώ μία βαθιά ανάσα. Κοιτάξτε τώρα σε αυτό το σημείο και φανταστείτε τη λέξη που έχω γράψει εγώ στο δικό μου πίνακα, στην πίσω μεριά. Το φαντάστηκα. Τόσο γρήγορα. Ναι. Είστε σίγουροι? Μία τυχαία επιλογή. Μία λέξη. Ωραία. Η πρώτη λέξη που μου ήρθε στο μυαλό αυτή. Έχετε μία. Ωραία. Είναι μία λέξη, έχω γράψει εγώ μία λέξη στην πίσω μεριά. Ωραία. Ποια είναι η λέξη αυτή? Να την πω. Ναι. Την γράψω. Ειλικρίνεια. Ειλικρίνεια. Ναι. Ειλικρίνεια. Ωραία. Γράψτε το. Το λέω για να είμαι σίγουρος εγώ. Εψιλον, γιώτα, 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 εψιλον, γιώτα. Ναι. Δημοσιογράφος έτσι είναι, οπότε δεν... Και έχουμε θέμα με το... Ειλικρίνεια. Βλέπω. Έχει συμβεί κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αλήθεια. Ναι, γιατί όταν έκαναν αυτά τα πειράματα στις ΗΠΑ, τα πειράματα πάνω στην όραση, πέρα από την όραση, το remote viewing όπως λέγεται, θεωρούσαν επιτυχία οτιδήποτε έφτανε στο 30%. Ναι. Εσείς σήμερα, Μαρία, πήγατε πολύ, πολύ καλύτερα. Είστε στο 66,6%. Πλάκα μου κάνεις. Πλάκα μου κάνεις. Απέχω λοιπόν. Λίγο από αυτό, γι' αυτό δεν... 71, απίστευτο. Τετράγωνο, πολιτική ειλικρίνεια. Δεν συνάζουν και απαραίτητο. Παρόλα αυτά, ενώ είναι αντιδιαμετρικά αντίθετοι, οπότε υπό μία έννοια είχαν μία σχέση. Απίστευτο, πραγματικά. Θεωρητι... πολιτική... θεωρητικά κάποιος θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι έχετε αυτή την ικανότητα της ώρας πέρα από την όραση, ναι. Θα μπορούσε. Τώρα το ανακαλύπτω ναι, κι εγώ. Έτσι, ναι. Ναι. Όχι. 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 Αλλά... γιατί αυτό που κάναμε δεν ήταν ένα πείραμα πάνω στο remote viewing. Και ο λόγος είναι ότι δεν ξέρω αν υπάρχει remote viewing. Αυτό που ξέρω είναι ότι εγώ δεν έχω αυτή την ικανότητα. Οπότε προσπάθησα να σας βάλω να σκέφτεστε συγκεκριμένα πράγματα, ενώ ταυτόχρονα προσπαθούσα να σας επηρεάσω. Να. Κοιτάξτε εδώ. Είπατε τον αριθμό 71. Κοιτάξτε τον πίνακα και μου είπατε τον αριθμό 71. Σωστά. Να. Κοιτάξτε. 17 και 20, 37 και 24 μας κάνει 57 και 4, 61 και 10. 71. Το γράψουμε τον κόκκινο μαρκατόρο για να φαίνεται καλύτερα. 71. 17 και 23 κάνει 40 και 12. 52. 52 και 19. 71. Για την ακρίβεια, κάθε γραμμή του πίνακα κάνει 71 και κάθε στήλη του πίνακα κάνει 71. Για την ακρίβεια και οι διαγώνιες κάνουν 71, ενώ αυτά τα τετράγωνα κάνουν 71, αυτά τα τετράγωνα κάνουν 71, αυτά τα τετράγωνα κάνουν 71, με 28 διαφορετικούς τρόπους το άθροισμα είναι 71. Ούτε καν μου πέρασε το μυαλό, έτσι, επουδενή όμως. Το βλέπατε, αλλά δεν ξέρατε ότι το βλέπετε. Μα δεν μπήκα καν στη διαδικασία, πολύ επιφανειακά κοίταξα τον πίνακα. Δεν υπήρχε επιλογή όμως, γιατί έτσι λειτουργεί. Κοιτάξτε αυτό τον πίνακα. Σας ζήτησα να τον κοιτάξετε για μια στιγμή και να φανταστείτε ένα γεωμετρικό σχήμα και μου πάει τετράγωνο. Να. Κοιτάξτε αυτό. Είναι κρυπτόλεξο. Τετράγωνο. Τετράγωνο. Το βλέπετε? Να. Τετράγωνο. Το βλέπατε, αλλά δεν ξέρετε. Αλλά δεν ξέρετε. Δεν αντιλαμβάνεστε ότι το βλέπατε. Και τελικά ούτε εδώ υπήρχε επιλογή. Απίστευτο. Δεν υπήρχε επιλογή. Δεν υπήρχε επιλογή. Δεν έχει σημασία αν υπάρχει ή όχι remote viewing. Τη σημασία έχει να μην θεωρείτε σήμερα ότι το ποσοστό επιτυχίας ήταν 66,6%. Ήταν διαφορετικό, ήταν παραπάνω. Ναι. Αν θυμάστε, σας είπα να κοιτάξετε αυτή τη μεριά του πίνακα και να φανταστείτε τη λέξη που έχω γράψει εγώ στο δικό μου πίνακα στην πίσω μεριά. Η λέξη κλειδί είναι η λέξη πίσω μεριά.
Γιατί αυτή είναι η μπροστά μεριά. Η πίσω μεριά είναι αυτή. Δεν γίνεται. Έχω μείνει άφωνη, πραγματικά. Συγχαρητήρια. Δεν υπάρχει. Συγχαρητήρια και στους δύο. Δεν υπάρχει. Ανακαλεί το ταλέντα. Καταπληκτικό, πραγματικά. Πολύ ενδιαφέρον. Φοβερό. Υπάρχει μεγάλη πίεση όμως χρόνου να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Θα παρακαλούσα την Μαρία να κάτσει κάτω στη θέση της. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ακούσουμε όμως την ετοιμιγωρία του Γιούρι Γκέλλερ. Ξεκινήσαμε πολύ δυνατά, αυτό έχω να πω εγώ. Τα δύο πρώτα πειράματα πραγματικά μας εντυπωσίασαν. Η ετοιμιγωρία του Γιούρι Γκέλλερ για τον Κάρι Νόβελ. Κάρι, listen. Ακού. You just said... Μόλις είπες... And supposedly demonstrated... Και έδειξες... And you said that remote viewing... ότι η εξ αποστάσεως όραση μάλλον δεν υπάρχει. In case you didn't know it, όμως αν δεν το ήξερες, I helped set up the remote viewing program, εγώ βοήθησα πολύ στα προγράμματα της εξ αποστάσεως όρασης για κάποιες υπηρεσίες πληροφοριών. And a lot of the secret services, και πολλές από τις μυστικές υπηρεσίες χρησιμοποιούν πληροφορίες από την εξ αποστάσεως όραση. Your ability to influence είδαμε τώρα όμως minds, την ικανότητά σου να μπορείς να επηρεάζεις τα μυαλά των ανθρώπων. Πρέπει όμως before, να σου πω ότι αυτό το έχω δει πολλές φορές και περίμενα κάτι πιο δυνατό από σένα. Και νομίζω ότι το έχεις. Αυτό που θέλω να πω, για να είναι σαφές όμως, είναι ότι δεν είπα ότι δεν υπάρχει remote viewing. Αυτό που είπα είναι ότι εγώ δεν ξέρω αν υπάρχει remote viewing. Και ότι σίγουρα εγώ δεν έχω αυτή την ικανότητα. In any case, πάντως well σε κάθε done. Περίπτωση και πάλι συγχαρητήρια.